Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας ότι περιφρονεί την νοημοσύνη του ελληνικού λαού με φόντο τα όσα είπε για την υγεία στη διακαναλική του συνέντευξη, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης που σχολίασε ότι η χώρα μας είναι η δεύτερη σε δαπάνη στην ιδιωτική υγεία μετά τη Βουλγαρία. Ισχυρό Πασόκ στις 25 Ιουνίου σημαίνει ισχυρή, αξιόπιστη, προοδευτική δύναμη για να αντιμετωπίσει την αλαζονία και την αναξιοπιστία της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Ακόμη και σήμερα, στη συνέντευξη που έδωσε, περιφρονεί την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Λέει ότι στήριξε τη δημόσια υγεία και είμαστε δεύτεροι σε ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία μας. Μας επερνά μόνο η Βουλγαρία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ αναφέρθηκε και στις εξαγγελίες του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για αυξήσεις σε μισθούς 25%, επισημένοντας ότι τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που έχει κατατεθεί. Λέει ότι θα αυξήσει τους μισθούς 25% όταν έχει ήδη καταθέσει μεσοπρόθεσμο σχέδιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει για αύξηση 13% σε 4 χρόνια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που σήμερα περιοδεύει στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και έχει επαφές με πολίτες, ζήτησε και πάλι τη στήριξη της προοδευτικής παράταξης, σημειώνοντας ότι ισχυρό Πασόκ σημαίνει ισχυρή αξιόπιστη προοδευτική δύναμη που δεν θα απογοητεύσει καμία Ελληνίδα και κανέναν Έλληνα. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την αλαζονία, που δεν λέει την αλήθεια ακόμη και λίγες μέρες πριν τις εθνικές εκλογές, ζητώ τη στήριξη του ελληνικού λαού για να υπάρχει ένα ισχυρό κίνημα, ένα δημοκρατικό κίνημα, αξιόπιστο, προοδευτικό, για να ακουμπήσει τις αγωνίες του ο ελληνικός λαός. Και δεσμεύουμε και εδώ από την Κρήτη ότι δεν θα απογοητεύσουμε καμία Ελληνίδα και κανέναν Έλληνα σε αυτό το νέο μας ξεκίνημα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έγινε δεκτός με χειροκροτήματα στις Αρχάνες. Πλήθος κόσμου ευχήθηκε καλή επιτυχία στον πρόεδρο του Πασόκ, ενώ ομάδα αμπελουργών με φόντο και τις πρόσφατες καταστροφές ζήτησε τη στήριξή του. Με συνθήματα υποδέχθηκαν τον Νίκο Ανδρουλάκη και στο Ασίμι. Επόμενος σταθμός του Προέδρου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής ήταν οι Μοίρες, ενώ η περιοδία στην ενδοχώρα του Ηρακλείου θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη στη Βιάνο και το Αρκαλοχώρι, που θα εγγενιάσει και τα γραφεία της τοπικής οργάνωσης Μινώα Παιδιάδος.